38 ελλειπής βάση δεδομένων για σκοπούς σύγκρισης. Θα θέλαμε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων η οποία θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ φορολογουμένων, ώστε να γίνεται καλύτερη επιλογή φορολογουμένων για έλεγχο και για να μπορούμε και να το κάνουμε χρήση κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ώστε να αποφασίσουμε αν συγκεκριμένα σημεία χρήζουν περισσότερες έρευνες.